Διαπίστωση. Μετά από τόσα χρόνια, όντως τα Εξάρχεια είναι μια πολύ επικίνδυνη περιοχή. Πλέον ναι. Τόσα όπλα στα Εξάρχεια δεν είχαν μαζευτεί ποτέ. Μπράβο, ναι. Ειδικά αν είσαι 16 χρόνων και κάτω, γιατί ό,τι γράψανε για τον Γρηγορόπουλο, κάτι τρολάκια, γιατί γύρευε 15 χρονών παιδί εκεί τότε, τα ίδια ακριβώς γράψανε σήμερα, αυτές τις μέρες, για την κόρη του Κλέωνα Γρηγοριάδη. Τι γύρευε το τσουλάκι βραδιάτικα εκεί και καλά τη έκανε ο Μπάτσος και την παρενόπιψε. Τα ίδια ακριβώς πράγματα. Πάλι από Μπάτσο, πάλι από κάφαρμα. Και είναι να σου κάνει εντύπωση, Και είναι να σου κάνει εντύπωση. Ναι, καμία δεν μου κάνει εντύπωση. Απλά διαπιστώνω ότι όντως τελικά είναι μια πολύ επικίνδυνη περιοχή, ειδικά αν είσαι από 16 χρόνια και κάτω. Από όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία και μετά είναι τρεις φορές πιο επικίνδυνη. Όταν σε κάθος ενώ έχει 4-5 οπλισμένους, βαριά οπλισμένους μπάτσους, ναι, δεν το λες και νορμάλ. Μάλλον αυτό εννοούσε τελικά η κυρία αυτή, η Όλγα, πώς τη λένε. Όντως η περιοχή έχει πολύ οπλισμό και μπορεί να είναι και από τη Συρία. Τι να πω, ξέρω εγώ. Α, ναι, ναι, βέβαια. Αν και αυτός ο οπλισμός μοιάζει πιο πολύ με αυτό που έχουν στη Συρία παρά αυτά που βρήκαν στις καταλήψεις. Γιατί στη Συρία δεν νομίζω ότι πολεμάνε με μπουκάλια. Μα τ' άκουσες, ο Μπουγδάνος λέει, η κοπέλα λέει μπορεί να μην ήξερε τη διαφορά, επειδή είναι γυναίκα, δεν έχει πάει και στρατό, μπορεί να μην ήξερε τη διαφορά του οπλισμού. Οπότε δεν ξέρει να ξεχωρίζει το μπουκάλι, έτσι γι' αυτό καλάζνικο. Μπορεί να μην ήξερε. Επίσης ο Μπογδάνος το λέει. Αυτός έχει κόψει καπίστρι εδώ από καιρό. Να σε εξηγήσω, ετοιμάσου να βάλεις μπιπ, θα είναι γερό α πούμε. Το μπουκάλι είναι αυτό που σφινώνεις εκεί που δεν πρέπει α πούμε. Ντροπή σου. Ναι. Ναι, παρακαλώ, τι επανάσταση εκπέμπει αυτή η εκπομπή? Είμαι κι εγώ ένα αποφασισμένο κορίτσι, έτοιμο να βγω στους δρόμους. Αχ, μην βγείτε πολύ. Κύριε Παρβαγιάννη. Κύριε Βυζδέκη, Πορφύριε, παρακαλώ. Δεν είχα σκοπό να πάρω, άκουσα το τραγούδι που βάλατε. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Είναι ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία. Παρακαλώ να μην κόβουμε κομμάτια. Αλλά είναι λάθος αυτό. Η παλαιά δημοκρατία, τον Κλισθένη Περικλή, πέθανε. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Βορύδη και κύριο Γεωργιάδη. Γεια σας. Άκουσες αυτή την άλλη στη Βολιβία τι ονειρεύεται, μια Βολιβία χωρίς Ινδιάνους? Άκου τώρα, Η δική μας μήπως ονειρεύονται μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες, ας πούμε, ή εντάξει, θα το ξεδικεύσουμε, μια Ελλάδα χωρίς κριτικούς, χωρίς Χιώτες, χωρίς Πελοποννήσιους, χωρίς κάτι τέτοιο. Όπα. Ελλάδα χωρίς Πελοποννήσιους δεν είναι Ελλάδα. Είπαμε να λέμε καμιά μαλακία, μην ξεφεύγεις. Μην το παίρνεις προσωπικά κι εσύ. Δεν το παίρνω προσωπικά, χαίστηκα. Γιατί εγώ είμαι ευιώτησα μια αρχόντισα που λέγεται το τραγούδι. Ευιώτησα, είσαι μια αρχόντισα. Το ξέρω ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω, δηλαδή το παίρνεις προσωπικά, ένα απ' όλα, με διάλεξε, δεν με νοιάζει. Ή μήπως είναι μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες καθόλου, να φέρουμε ας πούμε κατευθείαν τους Αμερικάνους ή να αλλάξουμε τον... Νομίζω ναι, νομίζω χωρίς ξένους και χωρίς Έλληνες, γενικώς χωρίς ανθρώπους, το θέμα είναι οι άνθρωποι, εκεί καταλήγω. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι, σωστά, ναι. Ή να το πω πιο σωστά, οι φτωχοί άνθρωποι. Μια Ελλάδα χωρίς φτωχούς, αυτή την καντίφλα, τη μιζέρια, το συχαμένο. Φέρτε ο γιάπη εδώ πέρα να γεμίσουμε γιάπηδες και πέδιλα γερμανικά. Μια Ελλάδα χωρίς φτωχούς θέλουμε και εμείς. Μια Ελλάδα χωρίς φτωχούς θέλουμε και εμείς, αλλά όχι με το σκεπτικό να τους βάλουμε σε ένα λάκκο. Με αυτό σου λέω, όχι να τους κρύψουμε, γιατί δεν γίνεται χωρίς φτωχούς αυτό το σύστημα. Έτσι, μια Ελλάδα χωρίς φτωχούς τελεία. Άρα, μήπως θέλουμε μια Ελλάδα με άλλο σύστημα, λέω εγώ, το πετάω. Θα οριμάσουν οι συνθήκες. Να σου πω κάτι άλλο. Έλα. Γιατί διαμαρτύρεστε, ρε αμοβούλγαροι που θα λέγαν οι αγαπητοί συνέλληνες για τα τέτοια. Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Βίντεο δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Δεν είχε και Facebook και Instagram για να κάνουν live. Σωστά. Ή να κάνουμε λυπάμαι. Ναι, sad face, δεν είχε sad face να βάλουμε. Οπότε ναι. Δεν λυπήθηκε κάποιος, δεν θυμάμαι κάτι. Άρα όχι νεκροί, φίλε μου. Μου το είπε χθες συνάδελφος ναυτεργάτης κάπου εδώ στο Κεσέν. Ότι ήταν φοιτητής ένας οικοδόμος, λέει, που είχε έρθει από πτυχίο, ας πούμε. Κάτι τέτοιο μου είπε. Ότι αν σκοτώθηκε απ' έξω από το Πολυτεχνείο, έχει διαφορά, ας πούμε. Είναι άλλο. Για αυτούς οι νεκροί του Πολυτεχνείου ήταν η πόρτα και καμιά κολόνα. Αυτά. Το κοντάρι τη σημαία. Αυτά. Αυτά πέθαναν εκείνη τη μέρα. Α, ξέχασα. Πέθανε και η πολιτική του εκείνη τη μέρα. Στην παραπληροφόρηση, ρε φίλε, και στη διαστρέβλωση είσαστε πρώτοι. Είμαστε καλοί. Καλά, σε μέσα ενημέρωση είμαστε, τι θα είμαστε. Όχι, ρε, όλα καλά, ρε, εντάξει, ρε, μια χαρά τα λέτε. Απλώς ξέρεις τι με εκνευρίζει, αφάνταστα. Το να εξισώνετε και να βάζετε στο ίδιο πλαίσιο τα φασισταριά εδώ πέρα με την κυβέρνηση του Αλέξη. Λοιπόν, η κυβέρνηση του Αλέξη 4,5 χρόνια δεν άνοιξε ρουθούνη. Και αυτές οι μαλακίες, το μόνο που έχει να καταλογίσει, ας πούμε, ο Θήμιος, είναι το γεγονός ότι φάγανε ξύλο, λέει, οι υπερασπιστές της συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν γαμιώσαστε, λέω εγώ, ρε.
ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εσύ τέσσερα χρόνια Τσίπρα, μισό λεπτάκι. Καταλαβαίνω του ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, δεν πειράζει. Το λέω, δεν έχω θέμα. Όχι, εντάξει, καταλαβαίνω, έχουν ξεμείνει κάποιοι. Τέσσερα χρόνια Τσίπρα δεν είδε αρνητικό, είδε μια άλλη πολιτική από αυτή που βιώναμε πριν. Έχω δει πολλά και στραβά και καλά. Το θέμα είναι όμω στην προκειμένη περίπτωση δεν άνοιξε ρουθούνη. Α μου δείξει ένα κάποιο βιντεάκι που. Μπορεί να πει κάποιο κακοπροαίρετα ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε, άνοιξε καταλήψει. Μπορεί να το πει. Άρχισε καταλήψει. Άνοιξε, ότι άνοιξε καταλήψει. Μπορεί κάποιο κακοπροαίρετα να το πει. Δεν συμφωνώ. Μπορεί κάποιο να πει κακοπροαίρετα πάλι ότι στου πληστηριασμού δουλίτσα έγινε. Ποιου πληστηριασμού, ρε, με ανθρώπου που είχαν πάνω από 500.000. Ναι, μόνο αυτό ήταν τώρα, είναι δυνατόν. Όχι, ναι, έπαιρνε τα σπίτια τη φτωχολογιά. Έλα, μωρέ τώρα. Αυτό το πράγμα που κάνετε είναι πλήρη διαστρέβλωση. Εντάξει, έλεγα. Δεν θέλω να στεναχωρήσω τώρα. Άλλο έτσι κι αλλιώ τώρα να σου πω. Περασμένα, ξεχασμένα τώρα, δεν πειράζει. Άντε. Όχι, ρε, εσύ, όχι, μην τα εξισώνετε όλα. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να είναι ξεχασμένα. Α, τα αφήσουμε στην άκρη, όντω. Τώρα έχουμε να ασχοληθούμε με αυτού του απαταιώνε εδώ πέρα, του επικίνδυνου. Τώρα μπλέξαμε. Και εσεί όμω όταν κάλατε την προπαγάνδα. Ωραία, μπλέξαμε. Δεν λέω ότι δεν μπλέξαμε. Μπλέξαμε. Αλλά και ένα δρόμο στρώθηκε πολύ ομαλά για να μπλέξουμε σε αυτού. Ναι, ήθελε ο Αλέξη να φέρει του άλλου. Εντάξει, με την πολιτική του και καλά, έφερε του άλλου. Αφού ο κόσμο ψηφίζει, Αποστόλη μου. Με την πολιτική, με την ανικανότητα, με τι αυταπάτε, δεν ξέρω. Πάντω κακοτράχαλο δρόμο δεν στρώθηκε για αυτού. Λοιπόν, εντάξει, μην εξισώνετε του μεν με του δε. Δεν είναι το ίδιο όσο και να το θέλετε. Όσο και να θέλετε να πείσετε. Κανεί δεν είπε ότι είναι το ίδιο. Το ίδιο δεν είναι. Το ίδιο δεν είναι. Η συνέχεια ο ένα του άλλου θα μπορούσε να πει όμω. Καλά, είναι καταπληκτική εκπομπή σας σήμερα, παιδιά. Δεν με αργέσαι. Με κάνατε και συγκινήθηκα. Αλλά αυτό που μου άρεσε πολύ περισσότερο. Δεν μου λες, ο Άδωνης στεναχωριέται γιατί δεν υπάρχουν νεκροί. Από ό,τι άκουσα τώρα από το Θύμιο που έλεγε. Δεν του είναι εύκολο κι αυτήν. Αλλιώς θα έχει υπολογίσει τα πράγματα τώρα, Να σου πω, δεν μας ανοίγουν και τις εξορίες να πάμε τίποτα διακοπές. Μπάσκετ. Μη λες μεγάλες κουβέντες. Δεν θα λανσαριστεί έτσι. Θα λανσαριστεί σαν αποκέντρωση. Νέο πρόγραμμα αποκέντρωσης. Δηλαδή, να το έχουμε στα υπόψη μας ότι στο μέλλον κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά όχι σαν εξορία. Είμαστε πολλοί στην Αθήνα. Δεν χωράμε οι κομμουνιστές, ξέρω εγώ. Α, μπράβο. Οι αντιδραστικοί. Παιδιά, μπράβο σας. Συνεχίστε όπως είσαστε. Σας χαιρόμαστε όλοι. Συμπληρώνεται το καρέ σιγά σιγά, έτσι. Έχουμε Γεωργιάδη, Βορύδη, τον Αυτοφοράκια, τον Μπογδάνο. Γιατί είναι ο Αυτοφοράκιας αυτός, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Και τώρα ποιον άλλον έχουμε, ποιος είναι ο καινούριος. Ποιος είναι, ο Κυρανάκης. Ο Λοβέρδος. Α, ναι. Πώς είχαμε παλιά πάντα δεξιά. Ποιος Λοβέρδος, περίμενε, ο Γιάννης ή ο Ανδρέας. Ο Λοβέρδος που είναι με την Νοβάρτης. Γιατί είναι και ο δημοσιογράφος, ο άλλος, ο σοβαρός, όχι ο. Εντάξει, κατάλαβα. Ο Πασόκος, ρε. Από το βαθύ Πασόκ, ο Λοβέρδος, ο μεγαλύτερος φασίστας. Τι είπε τώρα για το Βορύδη. Δεν τον είχα δει από κοντά λέει, να μιλήσουμε, λέει και τέτοια. Τώρα που τον είδα, λέει, και τον ρώτησε ότι δεν είναι και βασιλικός. Άμα το ρώτησε και είπε ότι δεν είναι, τέλος δεν είναι. Κάτι τέτοιο δεν είχε πει και ο Τσίπρας για τη Μέρκελ. Λέω εγώ τώρα, το παραθέτω. Ναι, όλα αυτά πάνε μαζί. Είναι μια σαλάτα του σεφ. Άμα είναι καλή ντομάτα, καλό το αγγούρι, καλό το τυρί. Ό,τι και να είναι αυτά, άμα δεν είναι καλή η σος, δεν τρώγεται. Χέστο. Ναι, ρε παιδί μου, μπράβο. Η σαλάτα του σεφ είναι η σος. Τώρα, άμα η ντομάτα είναι καλή ή κακή, μικρό ρόλο παίζει. Καταρχάς να σου πω κάτι. Είσαι κάτι να πούμε σαν τον ψυχολόγο, ρε. Ποιο ψυχολόγο, παιδί μου, στον ψυχολόγο κάτω από πεντάρικο δεν θα δώσεις. Δεν θα σου έρχεται τσάμπα. Ψυχολόγος είναι αυτό. Κρατική υπηρεσία έχουμε καταντήσει. Γιατροί χωρίς σύνορα, έλεος. Βρίσκομαι σε μία έρημο και σκάζα μου σαν βρύτη, ρε. Δηλαδή είσαι μία σταγόνα. Αχ, και σου έρχεται κατούριμα, Είσαι μία σταγόνα ελπίδα να μαλάξει στον ωκεανό. Αποστόλης. Εντάξει, συγγνώμη. Άκουσε με τώρα να σου πω κάτι. Λύσε μου μία πορεία. Γιατί ο κόσμος δεν ψάχνει το αιτιατό. Α, το αιτιατό, κατάλαβα. Σε έχει όντως χτυπήσει η ζέστη στην έρημο. Κατάλαβα. Οι μισοί παιδί μου δεν ξέρουν τι σημαίνει αιτιατό. Ψηφίζουν Άδωνη Γεωργιάδη, Βελόπουλο. Τι εννοείς, δεν ξέρουν τι σημαίνει αιτιατό. Ψηφίζουν Μπογδάνο και Γιάννη Λοβέρδο. Σωστά. Με δουλεύεις. Θα συζητήσουμε σοβαρά γιατί δεν ψάχνουν το αιτιατό. Πότε όμως, μήπως γίναμε τελικά ρε φίλε, αν θέλεις να πούμε στην ίδια μας τη χώρα. Γίναμε αν θέλεις, αλλά με αυτούς τους Έλληνες. Αυτούς τους συγκεκριμένους. Αυτούς συγχαινόμαστε. Αυτοί δεν έχουν τα στοιχεία του Έλληνα. Καλά κάνουν και φοβούνται μην τους αλλοιώσουν τον πολιτισμό. Ήδη αλλοιωμένοι. Είναι. Από άλλους πολιτισμούς. Είμαστε ρε βουλή, από όλες τις μπάντες. Αλλά δεν κοιτάμε τώρα να βάλουμε ένα τέρμα να το ξεκαθαρίσουμε. Πώς θα γίνει. Ο περήφανος ο σίγουρος δεν φοβάται με τον αλλοιώσουν. Φοβάσει μη σου αλλοιώσουν οι ξένοι τον πολιτισμό. Οι άλλοι έχουν πουλήσει την αλλοιωσή τους. Σε άλλους πολιτισμούς τάχα προηγμένους.
Μία παρατήρηση για τη διαφήμιση που έχει κάνει και που είσαι μπλε και κάθε βράδυ μάλλον. Πώς θα γίνει να πούμε. Ακούγεται πολύ πρόσχημα, να ξέρει. Είναι πίτσε, όχι πίτσε, σε παρακαλώ. Εκεί πάει το μυαλό. Εκεί να πάει. Γι' αυτό έχω μπροστά και το σήμα τη Νέα Δημοκρατία να καταλάβει ακριβώ που πάει. Το τρώμε 40 χρόνια, ρεύουσα. Πάτε. Αν όχι 40, τα τελευταία 15 πέφτει. Πίτσα μπλε. Γι' αυτό και τώρα επειδή επιστρέψαμε στην κανονικότητα τη πίτσα μπλε, πάρ το στη μούρη. Και έλα στην παράσταση για να καταλάβει. Λοιπόν, έλα, γεια. Παρακαλώ. Έχω πάρει την ελληνοφρένεια. Η ίδια, ναι. Δεν έχω καλό λόγο και δεν έχω καλή μόρφωση. Είστε ΣΥΡΙΖΑ? Είναι... Όχι, όχι. Νέα Δημοκρατία? Όχι, όχι. Και δεν έχετε καλό λόγο και καλή μόρφωση? Δεν, τι να. Είμαι του Δημοτικού. Ναι, όχι, γι' αυτό λέω. Μήπως η ανάγκη σας έριξε στη Νέα Δημοκρατία? Όχι, όχι, όχι. Αντιστέκομαι. Η ερώτησή μου είναι, εάν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση, ναι, που έχει αναγνωρίσει την επανάσταση του 1821. Όποιος καλός ακροατής της ελληνοφρένειας μπορεί, ας πει δύο λόγια, γιατί δεν ξέρω. Δεν την έχουν αναγνωρίσει? Δεν ξέρω να υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που έχει αναγνωρίσει ως επανάσταση, ναι, το 1821. Α, καλά, τυπικά είναι αυτά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά είμαι σίγουρος ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την επανάσταση του Παπαδόπουλου. Α, μπράβο, α, μπράβο. Αυτό, δηλαδή τα σίγουρα θα τα πούμε, το σιγουράκι. Αυτό έχετε δίκιο. Γιατί αυτοί το αναγνώρισαν. Την επανάσταση του 21, που είναι καθαρά λαϊκή επανάσταση, δεν την αναγνωρίζουν. Είσαι σε πολύ ανώμαλο σταθμό, Αποστολή. Σε πάρα πολύ ανώμαλο σταθμό. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι ο πιο ανώμαλο σταθμό που ήμασταν ποτέ. Πρόσεξε να δει, πρόσεξε να δει. Είμαι στην Κόρινθο, έξω από το στρατόπεδο τη Κορίνθου. Έλεος, πού έχει φτάσει το ψωνιστήρι σου πια, έλεος. Στα στρατόπεδα κατάντησε. Είναι κλειστό, ρε, το στρατόπεδο. Ναι, 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 βέβαια είναι κλειστό. Σε ανοιχτό θα πα. Εκεί βρήκε την καβάτζα. Έλεος. Στου στρατώνε μωρή παίρνεσαι. Τι ξεπεσμό είναι αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά από τότε που πέσατε από την κυβέρνηση? Η κατρακύλα είναι μεγαλύτερη από όταν ήσασταν στην κυβέρνηση. Λοιπόν, πρόσεξε να δει, πρόσεξε. Δεν πιάνετε στα εξάρια. Στα εξάρια δεν πιάνετε. Γίνεται τη πουτά. Δεν ξέρω γιατί δεν πιάνετε. Είμαι έξω από το στρατόπεδο. Έχω παραγγείλει ζυγούρι με πατατούλες τηγανιτές και φέτα λαδορίγα. Και λέω, κάτσε να δω αν πιάνει παραπολιτικά. Και βάζω και ακούω το βίμιο που έχει βάλει το Παπαδόπουλο. Δηλαδή είσαστε στον πιο ανώμαλο σταθμό. Φίλε, δεν παίζετε με τίποτα. Έξω από το στρατόπεδο τη Κορίνθου. Αυτό πώ δικαιολογεί το ανώμαλο τώρα, δεν κατάλαβα. Δεν πιάνετε στα εξάρχεια δίπλα από τον Πειραιά και πιάνετε στην Κόρινθο, σου λέω. Αυτό εννοεί. Μήπως το ζυγούρι έκανε τη δουλειά? Το ζυγούρι ήταν μαλακό. Γαμάτο ήταν, φίλε, άστο, άστο, δεν πεζόταν. Το έχω βγάλει και φωτογραφία. Μα δεν θα σου θέλω να το βάλει στην Ελληνοφρένεια εκεί στο site. Δεν κοιτά τον μπατσά εκεί πέρα να πούμε την πατσοκυλιά. Θε να φας και ζυγούρι. Βρε μαλακά, άμα πέσει πείνα, εγώ θα αντέξω 40 μέρες. Εσύ στις 15 μέρες θα ψοφήσει. Έχει λίπος να τρώσε. Βέβαια. Νομίζω ότι άμα πέσει πείνα δεν θα πέσουμε πάνω να σε φάμε σένα. Όχι, ρε, δεν μπορεί να με φάνουν, δεν τρώμε παλιό καιρό. Δεν πειράζει, τρώμε το ζυγούρι, τρώμε και την προβατίνα. Άι στο διάλογο.